παρουσίαση του δικού μας περιστατικού. Αρχικά, για διευκόλυνση δική μας, να αναφέρουμε ότι η αρρύθμιση των ημερών που αναφέρουμε στις διαφάνειες αναφέρονται στην έναρξη της νόσου. Οπότε, αν θελήσουμε να αναφερθούμε στην εισαγωγή του ασθενή μας στη μονάδα, αφαιρούμε 13 ημέρες. Πρόκειται για άντρα 61 ετών που δεν λαμβάνει κάποια αγωγή κατοίκων, είναι μη καπνιστής, δεν αναφέρονται αλλεργίες και δεν είναι εμβολιασμένος έναντι SARS-CoV-2. Η συμπτωματολογία άρχεται από 3/12 με βήχα και εμπείρετο, όπου εκεί έχουμε και την ημέρα 0 της νόσου. Ο ασθενής υποβάλλεται σε rapid test για SARS-CoV-2, το οποίο ήταν θετικό, και αρχικά λαμβάνει αγωγή κατοίκων με μοξυφλοξασίνη και εισπνεώμενα με λάμπα ICS. Στη συνέχεια, λόγω επιμονής των συμπτωμάτων, λαμβάνει στο σπίτι παρήν χαμηλού μοριακού βάρους, οσιλταμιβίρι και φθιτορένη και δεξαμεθαζόνη σιρόπι σε δόση 5 mg δις ημερησίως. Την ημέρα 11 της νόσου, λόγω επιδείνωσης της συμπτωματολογίας του, προσέρχεται στα ΤΕΠ του νοσοκομείου στις Μανόβλιο. Κατά την προσέλευσή του στο ΤΕΠ, ο ασθενής ήταν εμπείρετος και αιμοδυναμικά σταθερός, παρουσίαζε ταχύπνια και στα αέρια αίματος σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια. Εδώ παραθέτουμε τα ζωτικά του σημεία στο ΤΕΠ, που όπως βλέπουμε είχε καλή πίεση, ήταν ταχύκαρδος, η θερμοκρασία του ήταν 38 και 4 και είχε ένα κορεσμό αρτηριακού αίματος στο 87%. Σε μάσκα βεντούρι 50% και ήταν, όπως είπαμε και πριν, ταχυπνοϊκός. Εδώ παραθέτουμε μια ακτινογραφία, η οποία δεν είναι η πρώτη ακτινογραφία του ασθενή και μάλλον μαρτυρά και την πορεία της εξέλιξής του, αλλά είναι η πρώτη που διαθέτουμε. Και τα αέρια αίματος στην εξέταση στα επίγοντα ήταν με 45 PO2, 31 διοξίδιο, 750 pH και γαλακτικό στο 1, σε μάσκα βεντούρι 50%. Οπότε βλέπουμε ότι ο ασθενής μας είχε ένα λόγο οξυγόνωσης κάτω του 100. Από τον εργαστηριακό έλεγχο των επιγόντων δεν προκύπτει κάτι ιδιαίτερο από τη γενική αίματος και τον έλεγχο πήξης. Βλέπουμε ότι είχε καλά λευκά, καλά αιμοπετάλια, χωρίς διαταραχές πυκτικότητας. Και από το βιοχημικό έλεγχο προκύπτει ότι υπήρχε σημαντική έτσι, άνοδος των δικτών φλεγμονής, είχε 12 CRP, θετική προκαλσιτονίνη, μία φεριτίνη στο 1400. Και από τον λοιπόν έλεγχο, όχι κάτι ιδιαίτερο, μια μικρή κίνηση της χολερυθρίνης, χωρίς κάτι άλλο έτσι αξιοσημείωτο. Οπότε ο ασθενής μας εισάγεται στην κλινική COVID του νοσοκομείου της Μανογλίου, λαμβάνει αγωγή με κεφτριαξόνια, ζυθρομικίνη, δεξαμεθαζόνη στα 6 mg, γαστροπροστασία και συνεχίζει παρήν χαμηλού μοριακού βάρους. Ωστόσο, επιδεινώνεται σημαντικά ήδη από τις πρώτες ώρες της νοσηλείας του, οπότε τίθεται σε high flow, σε υψηλά μείγματα, έως και 100% FiO2, 60 λίτρα το λεπτό. Και τελικά, στα πλαίσια αναπνευστικής δυσχέρειας, διασωληνώνεται την ίδια ημέρα με αέρα αίματος πριν από τη διασωλήνωση, με 74 PO2, 40 διοξίδιο, 741 pH, στις συνθήκες που αναφέραμε προηγουμένως. Τελικά μεταφέρεται στη μονάδα μας στις 16/12, δηλαδή ημέρα νούμερο 13 από την έναρξη της νόσου, για συνέχιση της νοσηλείας του. Κυρία Βελιώτη, να ρωτήσω κάτι. Του... Συγγνώμη, ναι. Συγγνώμη λίγο. Είχατε κάνει καθόλου ROCK index όταν ήταν πριν ή και τη διάστηση του high flow ή δεν ήταν σε εσάς? Όχι, δεν ήταν σε εμάς. Νοσηλευόταν στο Σεισμανόβλιο και μεταφέρθηκε σε εμάς διασωληνωμένος τη 13η μέρα, μετά από 2 μέρες που παρέμεινε διασωληνωμένος στο θάλαμο. Μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, κατά την εισαγωγή του σε εμάς στη μονάδα, ο ασθενής ήταν σε καταστολή και αναλγησία, σε εράσμιον 5 ισοκορικός με καλό φωτοκινητικό άμφο. Υποστηριζόταν από αγκιοσυσπαστικά. Το καρδιογράφημά του ήταν σε φλεβόκομβο χωρίς ισχυμικές αλλοιώσεις και χωρίς κίνηση της τροπονίνης. Εκ του αναπνευστικού ήταν σε ελεγχόμενο μοντέλο σε μηχανικό αερισμό με 480 επί 26 PIP 12 με 80% FiO2 και είχε ένα PF ratio γύρω στο 150, με μηχανικές ιδιότητες, με PEP πλατό στο 24, μία PIP total στο 14, driving στο 10 και η compliance του ήταν στο 48, την πρώτη μέρα της νοσηλείας του σε εμάς. Από το καθεντρικό του δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, η κοιλιά του ήταν μαλακή, είχε ήχους και ξεκινήσαμε διεντερική σύτηση. Διατηρούσε καλή μέση ωρία διούρηση στο 1 ml ένα κιλό την ώρα. Ήταν εμπείρετος, δεν είχαμε μικροβιολογικά δεδομένα
και παρέμεινε εκτός αντιμικροβιακών, μιας και τα αντιγόνα όρων που είχαν σταλεί από την πρώτη μέρα ήταν αρνητικά, οπότε διεκόπη και θριαξόνη που έλαμβανε από το προηγούμενο νοσοκομείο και τέθη σε αγωγή με υπαρήνη χαμηλού μοριακού βάρους, συγκεκριμένα ενοξαπαρήνη στα 60 mg και δεξαμεθαζόνη στα 6 mg που συνέχισε επίσης από πριν. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι ο ασθενής δεν πήρε κάποια άλλη ειδική αντιοικητική θεραπεία, δεν πήρε ρεμντέσιβιρ γιατί θεωρήθηκε ότι ήταν απομακρυσμένα από την πρώτη μέρα της νόσησης, ήταν στη 13η μέρα της νόσησης και δεν πήρε το σιλίσμα γιατί την περίοδο εκείνη υπήρχε μία διχογνωμία ως προς την σχέση του κόστους και όφελος της χρήσης του το σιλίσμα στους COVID-19 ασθενείς, μιας και είχαν αναφερθεί πολλά περιστατικά που είχαν αρκετές λοιμώξεις μετά τη λήψη του τοσιλίσμου, οπότε δεν πήρε τη συγκεκριμένη θεραπεία. Εδώ παραθέτουμε την ακτινογραφία θώρακος από την πρώτη μέρα σε μας. Και αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις μέχρι στιγμής ως προς το περιστατικό. Αξονική έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Αξονική μέχρι στιγμής δεν έχουμε στη διάθεσή μας. Εγώ ένα σχόλιο απλώς θέλω να... Με αυτούς τους δείκτες καλή λόγω ποιοτού προσεφαλαιτού έχει. Με compliance 48, driving pressure 10. Έτσι και έτσι είναι. Η ακτινογραφία, καλά, οπωσδήποτε η αξονική θα δείξει περισσότερα στοιχεία. Τα λέω πόσο ήτανε. Τα λέω σχετικά χαμηλά, δηλαδή τις πρώτες μέρες κυμαινόταν μέχρι 5 έως 8 ml την ώρα. Γάμα ή την ώρα. Ναι. Τέλος πάντων, 5 μέρες δηλαδή τι σημαίνει, από γάμα το λεπτό δηλαδή. Τέλος πάντων, μάλιστα. Και μερικοί λένε ότι οι καλοί δείκτες είναι τα, όταν μπαίνει ο ασθενής, ας πούμε, στη μονάδα ιδίως, είναι τα D-dimers, η clearance κάτω από 60, τα D-dimers πάνω από 4 και ο λόγος, ότι αυτά τα τρία παίζουν μεγάλο ρόλο στην πρόγνωση. Τέλος πάντων, να τα πείτε μάλλον. Προχωράμε. Λοιπόν, εδώ λίγο συνοπτικά να αναφερθούμε στις πρώτες μέρες της νοσηλείας του ασθενή, δηλαδή από τη 13η μέρα της νόσης έως την 20η, δηλαδή την πρώτη εβδομάδα της νοσηλείας του στη μονάδα. Όπως είπαμε και φαινόταν και από την σχετικά καλή οξυγόνωση ότι από την πρώτη μέρα έτσι διατηρήθηκε ο ασθενής και τις επόμενες μέρες με PF ratio πάνω από 150 και ανάγκες FiO2 το μέγιστο στο 60%, από 40 έως 60% και ήταν αιμοδυναμικά σταθερός πλέον. Ωστόσο, αυτό που συνέχισε να μας προβληματίζει είναι ότι ο ασθενής ξεκίνησε να έχει υψηλό πυρετό μετά από μία περίοδο αρχικής απειρεξίας και προοδευτικά από τον εργαστηριακό του έλεγχο παρατηρήσαμε αύξηση των δεικτών φλεγμονής, διαταραχή της υπατικής βιοχημίας και προοδευτική πτώση των αιμοπεταλίων. Αυτό περίπου θέλουμε να δείξουμε και στο συγκεκριμένο γράφημα που με το μοβ χρώμα βλέπουμε τη θερμοκρασία. Τις πρώτες 4-5 μέρες της νοσηλείας του ασθενής παραμένει απείρετος, ωστόσο μετά ξεκινά να πυρέσει με θερμοκρασίες που να φτάνουν μέχρι και το 39 περιφερική θερμοκρασία. Και η αρχική πτώση των λευκών που βλέπουμε το μπλε χρώμα και το CRP με το κόκκινο ακολουθείται από μία σταδιακή άνοδο των δεικτών φλεγμονής. Αυτή ήταν η ακτινογραφία του περίπου όλες τις μέρες αυτές, δηλαδή δεν παρατηρείται κάποιο καινούργιο δίθυμα στην ακτινογραφία. Και από τον εργαστηριακό έλεγχο των ημερών αυτών προκύπτει ότι έχουμε άνοδο των λευκών στις 13.540. Να θυμίσουμε ότι ο ασθενής είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο με περίπου 5.000 λευκά. Τα αιμοπετάλια του παίρνουν στις 52.400 από 151.000 που ήταν ο εργαστηριακός έλεγχος της εισαγωγής και παρουσιάζει άνοδο των δέλτα διμερών και του ινοδογόνου. Από το βιοχημικό έλεγχο προκύπτει η άνοδος των δεικτών φλεγμονής, σημαντική άνοδος της CRP στο 20 και της προκαλστονίνης με προοδευτική άνοδο από το 0,4 στο 3,2 και η φεριτίνη του ανεβαίνει στο 2.400 από 1.300 περίπου που μπήκε στην εισαγωγή του. Από τον λοιπό βιοχημικό έλεγχο παρατηρείται μία ήπια άνοδος της ALT και της σημαντική άνοδος της γάμα-GT και μία κίνηση της χολερυθρίνης. Λόγω αυτής της εργαστηριακής εικόνας προγραμματίζεται και υποβάλλεται σε έναν υπέρηχο ύπατος χολυφόρων, ο οποίος δεν μας βοήθησε ιδιαίτερα γιατί δεν ήταν μειωμένης διαγνωστικής αξίας λόγω αεροπλήθειας, ωστόσο απεικονίστηκε η χολυδόχος κίστη παρουσία λάσπης εντός αυτής και χωρίς όμως πάγινση του τυχώματος ή εικόνα οξείας φλεγμονής.
Οπότε θεωρούμε ότι ο ασθενής μας εκδηλώνει ένα κλινικό σύνδρομο, το οποίο το ονομάζουμε VAP, γιατί το μόνο δεδομένο που είχαμε μέχρι στιγμής στα χέρια μας ήταν μια καλλιέργεια βροχικών εκρήσεων που ήρθε θετική με Acinetobacter baumannii πάνω από 10 στην έκτη. Οπότε τίθεται σε αγωγή με κολιστίνη και αμπικυλίνη σουλμπακτάμι. Τις μέρες εκείνες ολοκληρώνει το δεκαήμερο σχήμα με δεξαμεθαζόνη 6 mg, την ημέρα 20 από την νόσο. Λόγω της σταδιακής πτώσης των αιμοεπιταλίων γίνεται τροποποίηση της αντιπυκητικής αγωγής με διακοπή της ενοξαπαρίνης, τίθεται ο ασθενής σε φαντοπάρινους και στέλνεται και ένας έλεγχος γιαγή, το οποίος ήταν αρνητικός. Οπότε στο γράφημα αυτό βλέπουμε πώς είναι η κατάστασή του μετά τις παρεμφάσεις της δικές μας και το διάστημα αυτού της νοσηλείας του. Όπως είπαμε, ξεκίνησε αντιμικροβιακά στοχευμένα ως προς την θετική καλλιέργεια πτυέλων, ολοκληρώνει τη δεξαμεθαζόνη. Στις μέρες αυτές ο ασθενής είναι σταθερά αιμοδυναμικά, δεν χρειάζεται πλέον καθόλου γυροσπαστικά. Η αναπνευστική του λειτουργία είναι σταθερή, παραμένει με χαμηλά μείγματα, με καλούς λόγους οξυγόνωσης, οπότε μας δίνει τη δυνατότητα σταδιακά να διακόψουμε την καταστολή και ο ασθενής αφυπνίζεται, αποκτά συνείδηση, αντιλαμβάνεται και είναι τετρακινητικός. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε και στο γράφημα εδώ είναι ότι παραμένει εμπείρετος με θερμοκρασίες που έφτασαν μέχρι και το 40 τις μέρες που έχουμε εδώ σημειώσει, στις 26-12. Οπότε, σαν κίνηση ίσως απελπισίας μέσα και με όλα τα υπόλοιπα αντιπυρετικά, ο ασθενής δεν ρίχνει τον πυρετό του, λαμβάνει κορτικοστεροειδή 2 συνεχόμενες ημέρες, που αυτά με κάποιο τρόπο τον κάνουν να πυρετεί και βελτιώνεται αρκετά και κλινικά και οδηγούν τελικά την επόμενη μέρα στην αποσωλήνωσή του, στις 27-12, δηλαδή τη μέρα 24 της νόσου, όπου τίθεται σε high flow με σχετικά χαμηλά μείγματα, με 60% εφαετού και 60 λίτρα το λεπτό. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι πέριξ της αποσωλήνωσης του ασθενή συμβαίνει ένα επεισόδιο υπερκυλιακής ταχυκαρδίας, για το οποίο χρειάστηκε να λάβει αδενοσίνη 6 mg για έλεγχο του ρυθμού. Εδώ μήπως θα ήθελε κάποιος να σχολιάσει κάτι. Βλέπω ότι είχε παρατηνόμενο πυρετό ο ασθενής, ενώ έπαιρνε στεροειδή, έπαιρνε και πολλές μέρες αντιβίωση. Θέλω να πω αν υπήρχε η υποψία για μυκητσιακή λίμωξη και αν υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί βέτα γλούκαν ή γαλακτομάν για τον ασπρίλο, ή τόσο πάνω διάφορα εργαστηριακά. Ή αν υπήρχε και στις εκρήσεις, αν υπήρχε μυκήτας. Στις εκρήσεις μυκήτας δεν είχε απομονωθεί. Δεν είχε γίνει κάποιος έλεγχος συγκεκριμένα για μύκητα εκείνη την περίοδο, δηλαδή δεν είχαμε στείλει βιταντεγλυκάνη σε αυτή τη φάση. Θα το δούμε λίγο αργότερα στην πορεία του ασθενή. Αυτό που μας προβλημάτισε είναι ότι όντως συνέχισε να πειρέσει, παρόλο που έπαιρνε στοχευμένα θεραπεία για την ΒΑΠ, έπαιρνε κορτικοστεροειδή, βελτιωνόταν κλινικά. Ωστόσο, αυτό που σκεφτήκαμε εμείς είναι μήπως είναι στα πλαίσια της νόσου COVID, η οποία έχει περάσει σε μία χρονιότητα και θα μπορούσε να έχει προκαλέσει ένα σύνδρομο ομοιάζον με οργανούμενη πνευμονία. Και όπως είχαμε πει και στην αρχή, δεν είχαμε διαθέσιμη αξονική στα χέρια μας. Οπότε για το λόγο αυτό προγραμματίστηκε ο ασθενής και υπευλήθη σε αξονική τομογραφία την επόμενη μέρα της αποσωλήνωσης. Με το πλάνο αυτό, όπως τελικά χρειάζεται να παρέχουμε κάπως. Ναι. Ωραία. Ο κύριος Σαρόγλου κάτι θέλει να πει και κανένας άλλος αν θέλει να σχολιάσει. Βλέπουμε και την αξονική εδώ. Ναι, απλώς σύμφωνα και με τις υποδείξεις του ΕΟΔΗ, εάν στη μονάδα σας έχετε δεδομένα για Candida auris ή για ασπέργυλο σε άλλους ασθενείς, δηλαδή τους τελευταίους 3 μήνες, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, ή είχατε άλλο κρούσμα με ασπέργυλο ή με άλλο μύκητα, προπαντός Candida auris ή... Ναι, αυτή είναι η ερώτησή μου. Δηλαδή, εάν υπάρχει άλλο τέτοιο ιστορικό στη μονάδα, ασφαλώς και πρέπει να σκεφτόμαστε πιο πολύ κάποια περίεργη ευκαιριακή λίμωξη. Ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι την περίοδο εκείνη δεν είχαμε κάνει τα όρια. Ως μικροφωνίζει ή πιο κοντά πιο περιστασιακά μας απασχόλησαν ασθενείς με κάνει τα όρια. Τώρα, όσον αφορά την ασπεργυλική λίμωξη, ναι, βλέπουμε αρκετή ασπεργύλωση στη μονάδα μας και ο λόγος είναι ότι
σαν ρουτίνα βροχοσκοπούμε τους αρρώστους και στέλνουμε γαλακτομανάνη στον μπαλ. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία έχουμε δει πολλές ασπεργιλώσεις. Δηλαδή σε κάθε δεδομένη στιγμή, ας πούμε, από τους 17 αρρώστους της μονάδας μας, οι 6, οι 7, οι 8 μπορεί να είναι υπό αγωγή για ασπέργιλο μόνο και μόνο με την θετική γαλακτομανάνη του μπαλ. Δεν έχουμε πάρα πολύ συχνά ή τουλάχιστον το ίδιο συχνά απομονώσει τον ίδιο τον ασπέργιλο στις βροχικές κρίσεις, στη καλλιέργεια των βροχικών εκκρίσεων. Αλλά ναι, η απάντηση είναι όχι για την κατάουρης και ναι για τον ασπέργιλο. Ο συγκεκριμένος άρρωστος τη στιγμή που θέτεται το ερώτημα δεν έχει ακόμη βροχοσκοπηθεί για γαλακτομανάνη, αφού το έφερε η κουβέντα να πούμε ότι βροχοσκοπήθηκε αργότερα και η γαλακτομανάνη του στον μπάλ ήταν αρνητική. Οπότε αυτό έβγαλε αργότερα από το παιχνίδι το ενδεχόμενο να έχουν μπροστά μας μια ασπεργίλωση. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Βλέπουμε έναν άρρωστο, ας πούμε, με 40 πυρετό, ο οποίος πέφτει από αγκιοσπαστικά, βελτιώνεται και θεωρούμε δηλαδή αυτές οι σχιάσεις όλες ότι είναι βαπ. Μήπως τελικά δεν είναι βαπ και είναι ή αλλού η λίμωξη ή όπως το είπατε να είναι αντίδραση του κόρονου και ούτω καθεξής. Δηλαδή, επειδή βελτιώνεται αρκετά, θα ήμουν λίγο επιφυλακτικός, ας πούμε, τουλάχιστον αρχικά. Οπωσδήποτε, δεν ξέρω αν έπαιξε τόσο γρήγορα ρόλο για τη βίωση. Ναι, είναι αυτές οι σχέσεις όλες που, ωραία, μπορεί να πούμε ότι είναι βάπα, αλλά δεν ξέρω, μερικές φορές, οπωσδήποτε πρέπει να καλύψουμε. Ο Γιάννης ο Φλώρος κάτι θέλει να πει. Έχει γίνει έλεγχος για κύτταρο μεγαλοϊό και πνευμονοκίστη και αν εστάλθηκε φίλμα ρέι που θα μπορούσε να μας βοηθήσει τη διαφορική διάγνωση. Λοιπόν, όσον αφορά το CMV, δεν τον θεωρήσαμε πάρα πολύ ψηλά σαν ενδεχόμενο, γιατί ήταν αρκετά νωρίς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Αργότερα μας απασχόλησε βέβαια. Αλλά σε αυτή τη φάση με τον άρρωστο να είναι περίπου 10 μέρες στη μονάδα δεν έμοιαζε σαν πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα. Επίσης δεν είχε εκτεθεί σε ικανή ανοσοκαταστολή, είχε πάρει λίγο κορτιζόν και στο σπίτι βέβαια, αλλά πέραν του δεκαήμερου σχήματος με τα 6 μιλιγκράμμ δεξαμεθαζόνης δεν είχε πάρει κάτι άλλο. Οπότε στο μυαλό μας δεν έμοιαζε πάρα πολύ πιθανό να έχει τόσο βαριά ανοσοκαταστολή που να κάνει κάτι από κύτταρο μυγαλοϊό σε αυτή τη φάση. Τώρα, όσον αφορά την πνευμονοκίστη, αυτό είναι έτσι ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Είχαμε λίγο τη συνήθεια να ελέγχουμε τους αρρώστους μας για πνευμονοκίστη κατά τρόπο περίπου αντίστοιχο με ό,τι κάνουμε για τον ασπέργυλο, αλλά επειδή το yield ήταν πολύ χαμηλό, δηλαδή δεν βρήκαμε πολλές πνευμονοκίστες, στην πραγματικότητα δεν βρήκαμε καμία, από ένα σημείο και μετά, στο μυαλό μας, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος, θεωρήσαμε ότι η πνευμονοκίστη μάλλον σπάνια είναι πρόβλημα σε αυτούς τους αρρώστους. Η κυρία Συμπάρδη θέλει να πει κάτι. Ναι, εγώ θέλω να πω ότι επειδή όλες οι παράμετροι που αυτή τη στιγμή έχει ο άρρωστος αυτή τη στιγμή είναι καλές, δηλαδή δεν είναι αιμοδυναμικά σταθερός, έχει βελτιώσει το αναπνευστικό του πηλίκο, μπόρεσε, αποσωληνώθηκε. Όλα αυτά, σύν την εικόνα που βλέπουμε στην αξιονική τομογραφία και το εμπύρετο, αυτά που λένε όλα τα papers για αυτή τη δεδομένη στιγμή λένε ότι μπορεί να είναι το COOP, δηλαδή το Cryptogenic Organizing Pneumonia, και βάζουν κορτιζόνη σε αυτή τη φάση, μεγάλες δόσεις. Δεν ξέρω βέβαια αν μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Πάντα φοβόμαστε την κορτιζόνη σε αυτή τη φάση και στη ΜΕΘ. Όλοι τη φοβόμαστε και εμείς αλλημοξιολόγοι και οι εντατικολόγοι ακόμα περισσότερο. Και κρατιόμαστε πάντα. Σκεφτόμαστε βέβαια και τον ασπέργυλο, σκεφτόμαστε και την κάντιντα άουρις, σκεφτόμαστε όλα αυτά και κρατιόμαστε. Αλλά ίσως εδώ πρέπει να προχωρήσουμε προς αυτή την φάση. Αυτή είναι η δικιά μου ιδέα. Εγώ, εντάξει, έχω καλυφθεί, γιατί όλα αυτά που συζητήθηκαν πριν είναι αυτά που σκεφτόμαστε συνήθως. Τα μη λιμόδια, όπως τα είπε και η κυρία Συμπάρτη πριν, και τα λιμόδια που νομίζω το έχουμε συζητήσει ξανά και σε περιστατικά σε αυτή τη συνάντηση για το θέμα του ασπεργύλου. Και ο κύριος Ποντίκης μας έχει πει ότι συχνά απομονώνουν βρίσκουν την γαλακτομανάνη θετική. Νομίζω όλα αυτά είναι μέσα στην διαφοροδιάγνωση αυτή τη στιγμή. Όπως να μην ξεχνάμε λιγάκι και το φαρμακευτικό πυρετό, όταν ο ασθενής συνεχίζει να κάνει 40 πυρετό και φαίνεται να βελτιώνεται σε όλα τα υπόλοιπα.
ειδικά όταν έχει και κάποιες από τις αιματολογικές του σειρές καταπιεσμένες. Συμφωνώ, ιδίως ο πυρετός, το 40 πυρετός σε μια πνευμονία θα είναι πολύ βαριά ώρα. Στο 40 και πυρετό και να βελτιώνεται από λεύο κλπ. Επίσης, μήπως τελικά είναι κάτι άλλο, είτε επίσης, άλλο η γενές ή κάτι άλλο. Κύριος, όσον αφορά, να προσθέσω μόνο κάτι, όσον αφορά το αν είναι ΒΑΠ ή όχι, θα μπορούσε να είναι και τραχιοβρονχίτιδα μόνο, με την έννοια ότι δεν ξέρω αν αυτά τα διηθήματα ήταν από την αρχή και παραμένουν σταθερά, γιατί θέλεις και εικόνα λίγο από το μνεύμονα για να το πεις ΒΑΠ, έτσι δεν είναι, όσον αφορά δηλαδή καινούργια διηθήματα. Που σε αυτή την περίπτωση είναι... μάλλον δεν έχουμε κριτήριο, γιατί δεν έχουμε προηγούμενη μυαξονική απεικόνηση. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό. Ναι. Μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, ο κύριος Λιόλιος, και να προχωρήσουμε. Ναι, μια διευκρίνηση για να δω αν κατάλαβα κάτι καλά. Σε αυτή τη φάση, αν κατάλαβα καλά, ο στενής συνεχίζει να είναι εμπύρετος, αλλά δεν πρόσεξα λίγο πώς είναι οι δείκτες φλεγμονής. Η CRP, προκαλυστον είναι οτιδήποτε άλλο. Αν θέλετε, μου το διευκρινίζετε και με συγχωρείτε γι' αυτό. Όπως βλέπουμε και στο σχήμα το συγκεκριμένο, μετά την έναρξη της αγωγής, όπως την ονομάσαμε εμείς τουλάχιστον ΒΑΠ από ασυνετομπάκτερ, βλέπουμε ότι έχουμε σταδιακή πτώση των λευκών, τα οποία τα βλέπουμε εδώ με το γαλάζιο χρώμα, και πτώση των δικτών φλεγμονής, δηλαδή το κόκκινο χρώμα είναι η CRP, η οποία είναι επίσης πτωτική. Οπότε, παρόλο που ο ασθενής βελτιώνεται κλινικά, ρίχνει τους δείκτες φλεγμονής του, αποσωληνώνεται, συνεχίζει να πειραίσει. Δηλαδή, αυτό ήταν το σημείο το οποίο μας προβλημάτισε. Οπότε, για τον λόγο αυτό, υπευλήθη, όπως είπαμε και πριν, στην αξονική θωρακός που μόλις είδαμε. Επειδή ακριβώς είχαμε το σκεπτικό μήπως συμβαίνει κάτι διαφορετικό στον ασθενή, όπως σωστά αναφέρετε και εσείς, την πιθανότητα οργανούμενης πνευμονίας. Δεν είχαμε όμως σαφώς προηγούμενη αξονική για σύγκριση, για να δούμε αν τα διηθήματα είναι βελτιούμενα ή επιδεινούμενα. Και στη φάση αυτή, μετά την απεικόνηση αυτή, δεν προβήκαμε τελικά στην έναρξη κορτικοστεροειδών. Όμως, στον ασθενή μας συνέβη κάτι τέτοιο. Κατακριμνίστηκε και διαλύεται ουσιαστικά ο ασθενής. Αυτό που συμβαίνει ουσιαστικά είναι μια σοβαρή αιμοδυναμική αστάθεια, πριν από την οποία προηγήθηκε ένα επεισόδιο παραλυρήματος με σοβαρή διαταραχή της επικοινωνίας. Ο ασθενής ήταν πλήρως αποπροσανατολισμένος σε χώρο, χρόνο και πρόσωπα. Δεν μπορούσε να οργανώσει το λόγο του και να εκφράσει προτάσεις που να έχουν νόημα. Κάτι το οποίο στα πλαίσια της αιμοδυναμικής αστάθειας σταδιακά οδήγησε σε πτώση του επίπεδου συνείδησης με μια κλίμακα γλασκόβησης σε μια στα 15 και λόγω μη ικανοποιητικής προστασίας του αεραγωγού οδηγήθηκε σε επαναδιασωλήνωση. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είχε προηγηθεί αναπνευστική επιδείνωση, δηλαδή δεν ήταν το αναπνευστικό το αίτιο το οποίο τον οδήγησε στη διασωλήνωση εκ νέου. Και από τον εργαστηριακό έλεγχο που εστάλη την ημέρα εκείνη, παρατηρήσαμε επαγκυταροπαινία, αύξηση των δικτών φλεγμονής, διαταραχή της υπατικής βιοχημίας και οξία νεφρική βλάβη, η οποία ήταν σταδιακά επιδεινούμενη και τις επόμενες μέρες και τελικά τον οδήγησε σε CRRT. Εδώ βλέπουμε και την ακτινογραφία του ασθενή, που όπως βλέπουμε δεν έχει ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις από την προηγούμενη. Από τον έλεγχο τον εργαστηριακό εκείνων των ημερών, μιλάμε για την ημέρα 28 έως 34 από την έναρξη της νόσου. Παρατηρούμε σοβαρή λευκοπαινία με απόλυτο αριθμό ουδετεροφύλων στο 480, θρομποπαινία με αιμοπετάλεια στις 16.900, άνοδο των δέλτα διμερών και των οδογόνων. Και από το λοιπό βιοχημικό έλεγχο, σημαντική άνοδο των δικτών φλεγμονής με τη CRP να ανεβαίνει στο 26 από 8 που ήταν οι προηγούμενες τιμές. Η προκαλυστόν είναι στο 12,9, μια σημαντική άνοδο της φεριτίνης, η οποία ήταν 12.800. Και από το λοιπό βιοχημικό έλεγχο βλέπουμε την οξία νεφρική βλάβη με 2,3 κρεατινίνη και 110 ουρία, διαταραχή της υπατικής βιοχημίας, υψηλά τριγλυκερίδια και όχι κάτι άλλο σημαντικά να αναφέρουμε. Οπότε εδώ αρχίζουμε να σκεφτόμαστε τι πάει στραβά στον ασθενή μας, τι συμβαίνει και ο ασθενής επιδεινώνεται τόσο σημαντικά και εδώ ερχόμαστε να ρωτήσουμε και εσάς πριν περάσουμε στη διαφορική διάγνωση. Μάλιστα. Αν έχετε... Ναι. Ναι. Ποιος θέλει να μιλήσει? Κύριος Λιόλιος. Συγγνώμη, δύο ακόμη είναι. Να μην μονοπολώ. Ας ξεκινήσουμε. Και συγγνώμη, μπορεί να μην το πρόσεξα. Βροχοσκόπηση έγινε ποτέ σε αυτόν τον ασθενή? Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει βροχοσκόπηση.
Όχι. Ευχαριστώ. Μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Ο Γιάννης Φλόρος. Η αιμοφαγοκυτάρωση, το σύνδρομο, έχει κριτήρια τα οποία μπορεί να είναι με την αύξηση της φεριτίνης, δηλαδή κακοήθηση του κυτάρωση, στα πλαίσια κάποιας λίμωξης υιογενούς. Ναι, θα... τριγκλικερίδια πώς ήταν από αυτά τα είχατε κάνει, μια και σκεφτήκαμε ναι, για ήταν... αυτό που λέει ο Γιάννης. Εδώ, 470... Είχαν αυξηθεί λίγο τα τριγκλικερίδια. Είναι οι τρασαμινάσεις. Ναι, θα μπορούσε, αλλά τώρα αυτό θα είναι από τη λίμωξη, θα είναι από κάτι άλλο εκτός λίμωξης ή αιμοφαγοκυτάρωση. Είναι πρόβλημα αυτό. Και δύσκολο. Ένα επομένως είναι αυτό. Άλλο. Θανάση, μπορώ να τοποθετηθώ κι εγώ, παρόλο ότι μπήκα λίγο αργά. Βέβαια. Όλοι, όποιος θέλει ελεύθερα. Μα αυτό αυτός είναι ο σκοπός. Με το αιμοφαγοκυταρικό σύνδρομο συμφωνώ και εγώ. Ο κύριος Δαΐκος είναι. Ναι, με το αιμοφαγοκυταρικό σύνδρομο συμφωνώ και εγώ, που είπε ο Γιάννης ο Φλόρος. Έχει περιγραφεί σε μετά COVID περίοδο και κάνει κανείς διάγνωση από το πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο. Αλλά το αιμοφαγοκυταρικό παρατηρείται σε πιο ηλικιωμένα άτομα, που και αυτός εδώ τι ηλικία είχε, επειδή δεν παρακολούθησε εξ αρχής. 61. Είναι 61. Ναι. Υπήρχε μια πολύ ωραία διαφορική διάγνωση πρόσφατα στο New England, που ξεχώριζε αυτές τις δύο διαφορετικές οντότητες, το πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο και το αιμοφαγοκυταρικό μετά COVID. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Δαΐκο. Αυτό ήθελα να πω πριν. Δεν θέλω να πιστέψω ότι είναι πάλι μισέα ή αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα. Και μήπως είναι το φαγουμιταρικό. Κυρία Σιμπάνη. Συγγνώμη, αλλά όντως είμαστε ένα ακόμη τμήμα και η ποικιλία μας είναι αναγκαστικά περιορισμένη. Δεν είχαμε έτσι κάτι πάρα πολύ fancy για να παρουσιάσουμε σήμερα και ίσως για τα COVID τμήματα μετά από και το σημερινό να μην έχουμε και πολλά πράγματα να παρουσιάσουμε. Γιώργο, εκουστή, μικροφωνίζεις. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο κάτι να πει. Ναι, εγώ θέλω να πω ότι πραγματικά είναι πολύ ωραίο, γιατί την ώρα που έχεις τον ασθενή μπροστά και σου ψήνεται και σου καταραίει και τα λοιπά, πρέπει να τα σκεφτείς όλα αυτά και πρέπει να αποφασίσεις. Και δεν είναι τόσο εύκολο, πραγματικά δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν έχουμε πάρα πολλές διαγνώσεις. Το αιμοφαγοκυταρικό είναι το πρώτο, γιατί συγκεντρώνει τα περισσότερα. Μετά πάει το MISA, γιατί εδώ δεν έχει το μείζον κριτήριο, δηλαδή δεν έχει την καρδιά, δεν έχει δηλαδή την καρδιοπάθεια, που, τη μυοκαρδίτιδα τέλος πάντων, που έχει το μισέι, σαν μείζον κριτήριο. Για πες λίγο, Ρελιάνα, το μισέι τι είναι, γιατί παρακολουθούν και άτομα που είναι εξειδικευόμενοι κλπ. Τι ακριβώς... Το μισέι είναι το Multiple Inflammatory Syndrome Adults, for Adults. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 χρονών και πάνω. Έχει κριτήρια, όπως τα ορίζει το CDC, κλινικά κριτήρια, μείζωνα και δευτερογενή και εργαστηριακά. Πρέπει οπωσδήποτε να έχει ένα μείζον, δύο είναι τα μείζωνα, είναι σοβαρή καρδιακή ιστορία, πάθηση, οξία, και το δεύτερο είναι εξάνθημα ή μία πολύ έτσι αιμορραγική επιβεφικίτιδα. Αν πρέπει να έχει ή το ένα ή το άλλο. Έτσι το ορίζει το CDC, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποια άλλα κλινικά κριτήρια, όπως είναι νευρολογικά κριτήρια, που εδώ τα έχει ο ασθενής. Είναι αυτά που λέμε τα new onset neurologic signs. Έτσι, εδώ έχει, δηλαδή έκανε μια εγκεφαλοπάθεια ο ασθενής οξέως. Έχει σοκ. Πόνο κοιλιακό, θρομποπενία που την έχει έτσι κι αλλιώς, την είχε και από την αρχή έτσι, ο ασθενής, πρέπει να το θυμόμαστε αυτό. Και βέβαια όλα τα πολύ ψηλά, ανεβασμένα, τα εργαστηριακά ευρήματα. Φεριτίνη, ιντερλευκίνη 6 που συνήθως δεν την κάνουμε, δεν τη ζητάμε, C αντιδρώσια πρωτεΐνη,
έχει και ακόμα και προκαλσιτονίνη. Το μόνο που δεν διαθέτει για το μη σε ο ασθενής αυτός είναι σοβαρή καρδιακή νόσο και εξάνθημα, που θεωρούνται μείζωνα. Αν θέλουμε να είμαστε by the book, δεν το έχει. Μία ερώτηση. Ναι, συγγνώμη γι' αυτό. Επειδή είδα ότι είχε και αυξημένη LDH, σε οποιαδήποτε σημείο της πορείας του τώρα, μήπως δόθηκε αντιγόνο ούρων για στρεπτόκοκο και λεγιονέλα? Ναι, το είχαμε αναφέρει προφορικά, δεν ήταν γραμμένο στη διαφάνεια, αλλά από την πρώτη μέρα της εισαγωγής του στη μονάδα είχαν συσταλεί αντιγόνα, τα οποία ήταν αρνητικά και αρχικά στην νοσηλεία ήταν εκτός αντιμικροβιακών. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, μια και είπαμε για παινίες και ένας δύσκολο, δεν ξέρω αν έχει παρατηρηθεί καμιά φορά, να βάλουμε και τον πάρβο ιό, αν και δεν νομίζω, που κάνει τις παινίες όλες αυτές, αν δεν είναι εμείς ή τέλος πάντων, πάμε. Λοιπόν, οπότε αυτά που σκεφτήκαμε κι εμείς είναι να είναι κάποια ενδονοσοκομιακή λίμωξη σύψη στα πλαίσια κάποιου προϋπάρχοντος ή και όχι αιματολογικού νοσήματος. Λόγω της πολύ ψηλής τιμής φεριτίνης, σκεφτήκαμε όλα αυτά τα σύνδρομα τα οποία ανήκουν στην ομάδα των υπερφεριτινεμικών συνδρόμων, δηλαδή το αιμοφαγοκυταρικό σύνδρομο, το δευτεροπαθές αιμοφαγοκυταρικό συγκεκριμένα, είτε το σύνδρομο ενεργοποίησης των μακροφάγων ή αλλιώς MAS, το οποίο είναι ουσιαστικά αιμοφαγοκυταρικό σύνδρομο στα πλαίσια κάποιου υποκείμενου ρευματολογικού νοσήματος, η νόσο στήλη των ενηλίκων και το καταστροφικό αντιφοσφολιπηδικό σύνδρομο. Το να είναι απλά κρίσιμο σοβαρό COVID-19. Το πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο των ενηλίκων, το οποίο πολύ ωραία μας αναλύσατε και προηγουμένως, το σκεφτήκαμε και εμείς για τον ασθενή μας. Η θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, λεισμανίαση και τον παρβοϊό β19, όπως είπατε και εσείς. Στο σημείο αυτό, εύκολα μπορούμε να αποκλείσουμε κάποιες διαγνώσεις. Η νόσο στήλη των ενηλίκων δεν ταιριάζει στον ασθενή μας, δεν είχε το χαρακτηριστικό εξάνθημα, δεν είχε αρθρίτιδα, δεν είχε αρθαλγία. Το κάψε επίσης δεν ταιριάζει, μιας και μέχρι στιγμής ο ασθενής δεν είχε κάποιο γνωστό θρομβοβολικό επεισόδιο. Το να είναι απλά σοβαρό COVID επίσης δεν μας τέριαξε, μιας και ο ασθενής δεν είχε κατεξοχήν αναπνευστική επιδείνωση στη φάση αυτή. Η λεσμανίαση επίσης θα ήταν μια έτσι σπάνια επιπλοκή. Τη σκεφτήκαμε ωστόσο και στείλαμε αντιλεσμανιακά αντισώματα, τα οποία ήταν αρνητικά. Και η λίμωξη από παρβοϊό επίσης θα εξηγούσε κάποια σημεία του συνδρόμου του ασθενή, αλλά δεν θα έκανε τόσο σοβαρό σύνδρομο και επίσης έλειπε το χαρακτηριστικό εξάνθημα της λίμωξης από παρβοϊό. Ωστόσο και εδώ στείλαμε PCR για παρβοϊό, η οποία ήταν αρνητική. Τώρα, αναλύοντας ένα από τα υπόλοιπα της διαφορικής διάγνωσης, θα μπορούσε να είναι κοινή λίμωξη. Σίγουρα υψηλή προκαλσιτονίνη συνηγορεί υπέρ αυτού, ωστόσο οι καλλιέργειες αίματος που εστάλησαν τις μέρες αυτές διαδοχικά ήταν όλες στήρες. Επίσης, ο ασθενής κατά την κλινική του επιδείνωση δεν έφερε κεντρική γραμμή, γιατί όντως απομονωμένος είχε περιφερικές φλέβες. Στις βροχικές του εκρήσεις συνεχίζει και απομονώνει το γνωστό ασθενετομπάκτερ μπαουμάνι και σε θετική ποσοτική καλλιέργεια, αλλά ωστόσο η ακτινογραφία θώρακος, την οποία είδαμε, ήταν αρνητική για νέο διήθημα. Οπότε, αναδρομικά, κοιτώντας την πορεία του ασθενή, δεν θυμίζει τόσο πολύ λίμωξη. Γιατί δεν είναι θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα? Εκ πρώτης όψεως, με μια πρώτη ματιά, θα βλέπαμε ότι πλήρει αρκετά κριτήρια. Ο ασθενής είχε πυρετό, είχε θρομβοπενία, είχε νευρική ανεπάρκεια και προσβολή του κεντρικού νευρικού, όπως είπαμε πριν. Ωστόσο, δεν είχε μολυτική αναιμία και είναι μια νόσος η οποία επίσης είναι πολύ σπάνια. Εδώ βλέπουμε μια σειρά από περιστατικά που αναφέρθηκαν σε ασθενείς με COVID-19, τα οποία είναι μόλις 7. Στα άλλη πλακάκι περιφερειακού αίματος στους αιματολόγους μας που απουσίαζαν τα σχιστοκύτταρα και επίσης δεν θα εξηγούσε την πανκυταροπενία που εμφάνισε ο ασθενής. Το MIS-AID το σκεφτήκαμε κι εμείς, το οποίο όπως αναλύσαμε και πριν είναι ένα σύνδρομο το οποίο το MIS αρχικά εμφανίστηκε σε παιδιά με πολύ βαριά κλινική εικόνα, σοκ, πολυοργανική ανεπάρκεια και βασικά προσβολή του καρδιακιακού συστήματος. Οπότε, στα πλαίσια της πανδημίας του COVID, φάνηκε ότι και αρκετοί ενήλικοι ασθενείς άνω των 20 ετών εμφάνισαν παρόμοιο κλινικό σύνδρομο, από το οποίο απουσίαζε η αναπνευστική προσβολή, σοβαρή δηλαδή
Ναι, όπως και στον ασθενή μας εδώ. Ωστόσο, έχει κάποια στοιχεία που συνηγορούν υπέρ αυτού, δηλαδή είναι εντός του χρονικού πλαισίου. Εδώ να πούμε ότι στους 27 ασθενείς που έχουν αναφερθεί στο συγκεκριμένο, σε συγκεκριμένη μελέτη, η εμφάνιση του συνδρόμου ήταν ακόμα και 2-5 εβδομάδες μετά την έναρξη των αρχικών συμπτωμάτων, οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μία μεταφλεγμονώδης ίσως κατάσταση. Δεν σας ακούμε καλά. Ναι, με ακούτε τώρα? Α, τώρα ναι. Καλύτερα, ναι. Ωραία. Και το βασικό που απουσιάζει είναι η μυοκαρδιακή προσβολή, αφού ο ασθενής μας είχε μόνο κάποια επεισόδια SVT, χωρίς άλλη προσβολή του μυοκαρδίου. Εδώ βλέπουμε και τα κριτήρια που αναπτύξαμε και πριν, του ΜΗΣΕΙ. Ο ασθενής πρέπει να είναι άνω των 21 ετών και να έχει οδηγηθεί σε νοσηλεία τουλάχιστον πάνω από 24 ώρες. Και θα πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον 3 κριτήρια, από τα οποία το ένα οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι ένα από τα μείζωνα κριτήρια. Τα οποία μείζωνα κριτήρια είναι σοβαρή καρδιακή νόσος, που περιλαμβάνει μυοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα, μπλοκ δευτέρου τρίτου βαθμού, κοιλιακή ταχυκαρδία. Εδώ αναφέρεται ότι το καρδιακό αρέστ δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Τα ελάσσουμε κριτήρια είναι η πρωτοεμφανιζόμενη νευρολογική σημειολογία και σημεία, όπως εγκεφαλοπάθεια, σπασμοί, περιφερική νευροπάθεια, το σοκ ή η υπόταση, η οποία δεν εξηγείται από ιατρογενή μέσα, όπως η καταστολή ή το αρνητικό ζωζύγιο, κοιλιακός πόνος, θρομβοπαινία, και από τα εργαστηριακά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 αυξημένα από τους δείκτες φλεγμονής, όπως η ΑΡΠΕ, φεριτίνη, ιντερλευκίνη 6, προκαλσιτονίνη, και σίγουρα να υπάρχει ένα θετικός έλεγχος για SARS-CoV-2, ο οποίος μπορεί να είναι ακόμα και έλεγχος αντισωμάτων, μιας και είπαμε ότι πολλοί ασθενείς από όσους συντάχθηκαν στη συγκεκριμένη καταγραφή είχαν αρνητική PCR, μιας και είχε παρέλθει η λίμωξη της οξείας φάσης. Οπότε, τι πληρεί από όλα αυτά ο ασθενής μας? Θεωρούμε ότι το βασικότερο που λείπει είναι κάποιο από τα μείζωνα κριτήρια, μιας και δεν είχε σοβαρή καρδιακή βλάβη ή εξάνθημα ή μυπιώδη επιπευκίτιδα, ενώ όπως βλέπουμε πληρεί αρκετά από τα υπόλοιπα. Οπότε τώρα προς την πλευρά του αιμοφαγοκυταρικού συνδρόμου, το οποίο γνωρίζουμε ότι είναι μια κατάσταση οξία και απειλητική για τη ζωή, η οποία οφείλεται σε εκτροπή της ανοσιακής απάντησης του ασθενή, θεωρούμε ότι θα μπορούσε να είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στον ασθενή μας, μιας και έχει αναφερθεί σε ασθενείς με COVID-19. Σε αρκετές μελέτες έχει παρατηρηθεί πιθανότητα η οποία κυμαίνεται από 7,5% έως και 20% εμφάνιση του αιμοφαγοκυταρικού σε ασθενείς με COVID-19. Μοιράζονται αρκετά κοινά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα την εμφάνιση πυρετού, τη λεμφοπαινία, και θα εξηγούσε και τα χαρακτηριστικά του ασθενή μας με την παγκυταροπαινία και τη σοβαρή πολυσυστηματική προσβολή. Θεωρείται ότι τα σύνδρομα αυτά μπορεί να μοιράζονται και κάποιους παθογενετικούς μηχανισμούς, το εμφαγοκυταρικό με το σοβαρό κρίσιμο COVID-19, και μάλιστα έχει καταγραφεί ότι οι τιμές φεριτίνης πάνω από 10.000, που να θυμίσω ότι ο ασθενής μας είχε πάνω από 12.000 τιμή φεριτίνης, έχουν ειδικότητα έως και 96% για διάγνωση του MAS, που το MAS είναι το σύνδρομο ενεργοποίηση των μακροφάγων, είναι ουσιαστικά μία μορφή αιμοφαγοκυταρικού στα πλαίσια κάποιου ρευματολογικού νοσήματος. Εδώ για τη διάγνωση του αιμοφαγοκυταρικού έχει προκύψει το συγκεκριμένο score, το H-score, στο οποίο υπάρχουν διάφοροι παράμετροι, οι οποίοι βαθμολογούνται με κάποια τιμή ανάλογα με την ύπαρξή τους ή όχι, και προκύπτει από εκεί μία τιμή. Βλέπουμε ότι εδώ περιλαμβάνονται οι γνωστοί υποκείμενοι ανοσοκαταστολή, η θερμοκρασία, η οργανομεγαλία, οι αιματολογικές σειρές που πάσχουν, η τιμή της φεριτίνης, των τριγλυκηριδίων, το εραδογόνο, η τιμή της SGOT και η παρουσία αιμοφαγοκυτάρωσης στο μυελό των οστών.
Οπότε βλέπουμε ότι από τις θυμές που προκύπτουν υπάρχει κάποια συσχέτιση με την πιθανότητα εμφάνισης ή ύπαρξης μάλλον καλύτερα αιμοφαγοκυταρικού συνδρόμου στον ασθενή. Σαν cut-off τιμή έχει οριστεί το 169, το οποίο δίνει μία ευαισθησία στο 93% και ειδικότερα στο 86% του να υπάρχει όντως αιμοφαγοκυταρικό σύνδρομο. Ο ασθενής μας εδώ να πούμε ότι τις μέρες εκείνες είχε υπολογισόμενη τιμή H-score στο 185, είχε δηλαδή μία πιθανότητα 70-80% να πάσχει από αιμοφαγοκυταρικό σύνδρομο. Εδώ βλέπουμε και τους διαγνωστικούς αλγόριθμους για τη διάγνωση του αιμοφαγοκυταρικού. Θα πρέπει να συμβαίνει ένα από τα δύο ή να υπάρχει μοριακή διάγνωση σχετική με HLH ή να ισχύουν τουλάχιστον 5 από τα 8 παρακάτω, δηλαδή πυρετός, πλεινομεγαλία, κυταροπενία, που αυτό εξηγείται ως αιμοσφαιρίνη κάτω από 9, αιμοπετάλια κάτω από 100.000, ουδετερόφυλλα κάτω από 1.000, αυξημένη τιμή τριγλυκηρεδίων ή χαμηλή τιμή ινοδογόνου, αιμοφαγοκυτάρωση στον μυλό των οστών και απουσία κακοήθειας. Και τα νέα διαγνωστικά κριτήρια είναι η απουσία ενεργότητας των NK κυτάρων, η φεριτίνη πάνω από 500 και τιμή της του διαλυτού υποδοχέα της συνελευκίνης 2 πάνω από 2.400. Βλέπουμε εδώ ότι ο ασθενής μας πληρούσε 6 από τα κριτήρια αυτά. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε τη συγκεκριμένη δουλειά από ελληνική ομάδα στην αρχή της πανδημίας του COVID-19, όπου συμμετείχαν ασθενείς με σοβαρό COVID-19, με τη συγκεκριμένη κλινική εικόνα, στους οποίους υπολογίστηκε το H-score με τιμή πάνω από 169. Αφορούσε ασθενείς που είτε νοσηλεύτηκαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, είτε στον απλό θάλαμο και έλαβαν ανακίνητα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της οξυγόνωσης, βελτίωση των διηθημάτων στην ακτινογραφία και πτώση της τιμής του H-score. Πώς αντιμετωπίσαμε την κατάσταση στην οποία είχε βρεθεί ο ασθενής μας? Έγινε αναζωογόνηση με υγρά και επέκτησε νορεπινεφρίνη και βαζοπρεσίνη, καθώς και σε δόση υδροκορτιζόνης, σε δόση σοκ. Μπήκε σε εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή με συνέχιση της κολυστήνης που ήδη ελάμβανε και προσθήκη βανκομικίνης και φταζιδίνης αβιβακτάμης και άπαξ γενταμικίνη και προσθέθηκε και ανίδουλα φουγκίνη. Διακόπη το φονταπάρινουξ λόγω της θρομβοπενίας, οπότε ο ασθενής έμεινε εκτός αντιπυκτικής θεραπείας. Έγινε έναρξη του αυξητικού παράγοντα των λευκοκυτάρων λόγω της λευκοπενίας και της ουδετεροπενίας. Και μετά από σταδιακή επιδείνωση της νευρικής του λειτουργίας, εντάχθη σε CRRT. Στη φάση αυτή να πούμε ότι τελικά δεν ξεκινήσαμε ειδική αγωγή για αιμοφαγοκυταρικό. Πώς εξελίχθηκε η πορεία της νόσου του ασθενή μας? Ο ασθενής αρχικά βελτιώθηκε αιμοδυναμικά και υποστηριζόταν πλέον με χαμηλές δόσεις αγκιοσυσπαστικών, ενώ διακόπη τελικά η βαζοπρεσίνη. Υπηρέτησε την ημέρα 32 από την έναρξη της νόσου και σταδιακά παρουσίασε πτώση των δικτών φλεγμονής, χωρίς να έχουν προκύψει νέα μικροβιολογικά δεδομένα από τις καλλιέργειες που είχαν σταλεί. Αναπνευστικά παραμένει χωρίς προβλήματα, με την έννοια ότι παραμένει σε χαμηλά μείγματα, με καλούς λόγους οξυγόνωσης και με μαλακό πνεύμονα, όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Να θυμίσουμε ότι είχε μια compliance γύρω στο 48 στην εισαγωγή του, την οποία είχε διατηρήσει σε παρόμοια επίπεδα και σε αυτή τη φάση της επιδείνωσής του. Ωστόσο, παραμένει ουδετεροπενικός παρά τη χορήγηση τυκού παράγοντα και τα αιμοπετάλια του συνεχίζουν το τικά. Διατηρεί ικανοποιητική μέση ωρία διούρηση, ωστόσο με σταδιακά επιδεινούμενες τιμές νευρικής λειτουργίας και όπως αναφέρουμε και προηγουμένως σταδιακά ετέθη σε CRRT. Και την ημέρα 34 παρουσιάζει υποτροπή του εμπειρέτου. Την ημέρα αυτή ξεκινάμε και έναρξη αγωγής με γάμα σφαιρίνη και δεξαμεθαζόνη σε δόση 20 μιλιγκράμμ το 24ωρο. Στο συγκεκριμένο σχήμα, το οποίο έχουμε πάρει από την Αμερικανική Εταιρεία της Αιματολογίας,
Βλέπουμε το σχήμα το οποίο προτείνεται ως θεραπευτικό πρωτόκολλο σε ασθενείς με φαγοκυταρικό, ενήλικες ασθενείς. Βλέπουμε εδώ ότι συστήνεται δόση δεξαμεθαζόνης ανά τετραγωνικό μέτρο ασθενή με σταδιακά μειούμενη δόση την πρώτη εβδομάδα. Στην κάτω στήλη βλέπουμε τις εβδομάδες της θεραπείας. Σε συνδυασμό με τοποσίδι, είτε κυκλοσπορίνη ή μεθοτρεξάτη, που όμως κυκλοσπορίνη ή μεθοτρεξάτη συνίστονται μετά την τρίτη εβδομάδα. Και μετά το αρχικό μέρος της θεραπείας προτείνονται κάποιες όσεις κορτιζόνης ανά κάποιες ημέρες σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης, το συγκεκριμένο αλγόριθμο, ο οποίος αρχικά είχε δοθεί για παιδιά και δεν έχει στανταριστεί για τους ενήλικες. Είχε δηλαδή αρχικά σχεδιαστεί για παιδιά, τα οποία θα οδηγούνταν σταδιακά σε αλλογενή μεταμόσχευση. Βλέπουμε ότι πάλι στο δευτεροπαθές αιμοφαγοκυταρικό, το οποίο σχετίζεται με λίμωξη, αυτό που προτείνεται σαν θεραπεία είναι τα κορτικοστεροειδή με συμπλήν την χορήγηση γάμα σφαιρίνης. Σε αυτό λοιπόν βασιστήκαμε και εμείς. Βλέπουμε εδώ την ημέρα χορήγησης έναρξης της γάμα σφαιρίνης, την τάση, την πτωτική τάση των αιμοπεταλίων του ασθενή, των λευκών αιμοσφαιρίων στο δεύτερο γράφημα, της ανωδικής τάσης της φεριτίνης, η οποία είναι πάνω από 12.000, ωστόσο βλέπουμε ότι στη συνέχεια, σαν μέσο ανταπόκρισης της θεραπείας, βλέπουμε ότι είναι πτωτική. Και η χολεριθρίνη που επίσης είχε μία ανωδική τάση και στη συνέχεια πέφτει. Εδώ βλέπουμε συγκεντρωτικά και στο γράφημα αυτό τις ημέρες που ο ασθενής επιδεινώθηκε, μπήκε σε δόση υδροκορτιζόνης, σε δόση σοκ και την ημέρα που χορηγήθηκε η γάμα σφαιρίνη με την αυξημένη δόση κορτικοστεροειδών. Όπου φαίνεται ότι ο ασθενής ανταποκρίνεται, βλέπουμε ότι όντως απειρετεί, με το μοβ χρώμα είναι η θερμοκρασία του και ρίχνει τους δείκτες φλεγμονής του. Όμως τα πράγματα τελικά δεν πήγαν τόσο καλά, γιατί την ημέρα 48 ο ασθενής παρουσιάζει εκ νέου επεισόδιο αιμοδυναμικής αστάθειας με άνοδο των δείκτων φλεγμονής, παραμένοντας όμως απείρετος σε εκείνη την φάση. Οπότε γίνεται έναρξη εκ νέου εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής και τελικά τις ημέρες αυτές δεν στοιχειοθετείται καμία νέα λίμωξη. Αυτό που προκύπτει είναι μια οριακά θετική β-αντε γλυκάνη, οπότε ο ασθενής λαμβάνει και αντιμικροβιακή αγωγή. Οπότε εδώ είναι η στιγμή που αρχίζουμε να σκεφτόμαστε ότι το αιμοφαγοκυταρικό σύνδρομο, το οποίο εκδηλώθηκε για δεύτερη φορά στον ασθενή μας, πιθανά να έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα και είναι η στιγμή που διενεργείται και μυελόγραμμα που επιβεβαιώνει αυτό που είχαμε σκεφτεί μέχρι στιγμής, δηλαδή την παρουσία δύο αισθειών αιμοφαγοκυτάρωσης, χωρίς όμως στοιχεία προσβολής του μυελού από κάποια άλλη υποκείμενη αιματολογική κακοήθεια. Εδώ βλέπουμε μία εικόνα από επίχρησμα μυελού. Ο συγκεκριμένος μάλιστα είναι και από COVID-19 ασθενή, που φαίνονται τα μακροφάγα τα οποία έχουν αιμοφαγοκυταρώσει άλλα κύτταρα, όπως νορμοβλάστηση και αιμοπετάλια. Και στο γράφημα αυτό βλέπουμε τις χρονικές στιγμές που ο ασθενή μας έλαβε γάμα σφαιρίνη. Αποφασίζουμε και δίνουμε ξανά γάμα σφαιρίνη στη συγκεκριμένη στιγμή, σε αυξημένη δόση αυτή τη φορά. Δηλαδή, είναι ότι πρώτη φορά στην μας έλαβε 0,5 γραμμάρια ανά κιλό, εδώ λαμβάνει 1,6 γραμμάρια ανά κιλό, με βάση τις οδηγίες LH94. Και βλέπουμε πάλι πώς κοιμάνθηκαν τα αιμοπετάλια του στις μέρες αυτές, με την αρχική πτώση στο πρώτο επεισόδιο, την ανταπόκριση στη θεραπεία, την άνοδο και ξανά πτώση. Και το ίδιο και στις τιμές της φεριτίνης. Οπότε, προς διερεύνηση του αιτίου της εμφάνισης του δευτεροπαθούς αιμοφαγοκυταρικού συνδρόμου, συνεχίζουμε τη διερεύνηση κάνοντας ολόσωμη εξονική θώρακος στον ασθενή, εγκεφάλου, θώρακος και άνω κάτω κοιλίας. Εδώ παραθέτουμε την αξονική κοιλία και θώρακος. Από την αξονική κοιλία, το μόνο που προκύπτει είναι μία διάταση της χολιδόχου με παρουσία λάσπης χωρίς
κάτι άλλο και χωρίς βλάβες από τα συμπαγή όργανα της κοιλιάς. Και από τη θώρακος φαίνεται βελτίωση των διηθημάτων αμφωτερόπλευρα. Να το δούμε πάλι. Εδώ βλέπετε και την παρουσία ενός θωρακοσωλήνα, μιας και ο ασθενής μέσα στο προηγούμενο διάστημα παρουσίασε ένα επεισόδιο αυτόματο πνευμοθώρακα. Και επίσης ήταν με πρωτόκολλο για CTPA και φάνηκε ότι υπήρχε εμβολή σε έναν υποτιματικό κλάδο του δεξιού κάτω. Στείλαμε έλεγχο για ιούς από το αίμα, για αδενοϊό, παρβοϊό, όπως είχαμε αναφερθεί και προηγουμένως, για HSV, ερπιτοϊούς, Epstein-Barr, εντεροϊό, τα οποία ήταν όλα αρνητικά, και CMV, το οποίο ήρθε μια θετική PCR, ωστόσο η ποσοτική μέτρηση των κόπης ήταν χαμηλή, οπότε ο ασθενής δεν έλαβε θεραπεία. Ήταν συγκεκριμένα τα κόπης 600 ml. Στείλαμε εκ νέου έλεγχο για HIV, υπατήτηδες, Β και Σ, τα οποία ήταν αρνητικά. Προέκυψε από εδώ ένας έλεγχος θετικός για κόρη υπατήτητας Β, ωστόσο με αρνητικό Αυστραλιανό και υψηλό τίτλο αντισωμάτων S για υπατήτητα Β, οπότε ο ασθενής δεν πήγε σε κάποια ειδική θεραπεία. Εστάλλει ένας ολογικός έλεγχος, ο οποίος ήταν όλος αρνητικός με άνα αντιπυρηνικά θετικά 1 προς 160, χωρίς όμως να προκύψει κάτι άλλο από τον λοιπό έλεγχο. Και από τους καρκινικούς δείκτες που στείλαμε, αυτό που είναι έτσι πιο αξιοσημείωτο είναι μια σημαντική άνδοση του ΣΕΑ 19-9. Και για τον λόγο αυτό προγραμματίστηκε και έγινε μια κολονοσκόπηση, η οποία επίσης δεν ανέδειξε κάτι παθολογικό. Οπότε μετά από αυτό, ξεκινώντας από την ημέρα 58, ο ασθενής μας επιδεινώνεται ξανά, παρουσιάζει καινούριο σοκ και πολυοργανική δυσλειτουργία. Αυτή τη φορά όμως με θετικές καλλιέργειες αίματος για κάντιτα παραψηλώσεις και κλεψιέλα νημόνια. Λαμβάνει για τρίτη φορά κύκλο γάμα σφαιρίνη και δεξαμεθαζόνη, ωστόσο καταλήγει τελικά την ημέρα 70 από την έναρξη της νόσου. Τι θεωρήσαμε λοιπόν ότι αντιμετωπίσαμε? Κατά πάσα πιθανότητα μια περίπτωση δευτεροπαθούς αιμοφαγοκυταρικού συνδρόμου με αρχική αιτιολογία της σχετικά απομακρυσμένη λίμωξη από COVID-19, τουλάχιστον στα πρώτα επεισόδια. Και τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά ή ποια είναι τα θεραπευτικά ερωτηματικά, αν η χορήγηση διοικών στο αρχικό στάδιο της νόσου θα μπορούσε να είχε τροποποιήσει την πορεία της νόσου, και αν η ενδεχόμενη ενίσχυση της ανοσοκατασταλτικής αγωγής με το ποσίδι, ανακίνδρα ή το συλλήθμα θα μπορούσαν να είχαν ευνοϊκά αποτελέσματα για τον ασθενή. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ ολοκληρώνω την παρουσίαση. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Θέλει ο Κωστής να πει κάτι ή να σχολιάσει κάποιος κάτι πριν μιλήσει ο κύριος Ποντίκης. Αν σε κάποια φάση έπρεπε να ήμασταν περισσότερο επιθετικοί όσον αφορά την ανοσοκαταστολή που έπρεπε να πάρει αυτός ο άρρωστος, δηλαδή στην πρώτη υποτροπή του αιμοφαγοκυταρικού, που αναδρομικά δεν τεκμηριώθηκε κάποια λίμωξη, γιατί στην τρίτη υποτροπή φαίνεται ότι το αιμοφαγοκυταρικό πυροδοτήθηκε από μια λίμωξη από κοινά. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν στη δεύτερη υποτροπή έπρεπε να είμαστε πιο επιθετικοί όσον αφορά το ανοσοκατασταλτικά μας. Και η αλήθεια είναι ότι προσπαθούσαμε να βρούμε μια στιγμή που θα αισθανόμασταν άνετα να βάλουμε ανακίνδρα εκεί στο δεύτερο επεισόδιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι κάτι που είχε δώσει μια βήτα αντιγλυκάνη θετική και λίγο αυτό μας μπλόκαρε από το να εντατικοποιήσουμε την ανοσοκατασταλτική μας αγωγή. Μάλιστα. Πολύ ωραία, όχι, ναι. Εκεί ήταν η παινία που έκανε και έκανε μετά αυτό όλο που είναι δύσκολο χειρισμό. Η κυρία Πουλάκου θέλει να μιλήσει, η Γαρουφαλιά, και όποιο άλλο θέλει να σχολιάσει και να προχωρήσουμε. Ήδη έχει περάσει λίγο η ώρα, αλλά είναι, τα σχόλια μας ενδιαφέρουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικό. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Ναι, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικό το περιστατικό. Και εγώ αυτό το σχόλιο ήθελα να κάνω, ότι για όσους έχουμε ζήσει έστω και λίγα περιστατικά αιμοφαγοκυταρικού συνδρόμου, το πότε θα βάλεις τα νοσοκατασταλτικά είναι μια άσκηση θάρρους.
Γιατί ο άρρωστος ποτέ δεν γίνεται απολύτως καλά με το pulse therapy της δεξαμεθαζόνης. Οπότε πραγματικά πρέπει να σταθμίσεις ποια είναι η χρονική στιγμή για να βάλεις το maintenance, που είναι μια πλήρη απόφαση. Τώρα και εμένα η αίσθησή μου είναι, έχοντας λίγο δει τη βιβλιογραφία με κάποια case reports στο COVID, φαίνεται ότι ανταποκρίθηκαν σε αναστολέα του υποδοχεία της Ιντερλευκίνης 6, ότι ενδεχομένως, αν αυτός ο άρρωστος είχε πάρει νωρίτερα πρώτης εκδήλωσης, δηλαδή του συνδρόμου, ενδεχομένως και να το είχε αποφύγει. Αλλά αυτό, όπως είπαν και οι παρουσιαστές στην αρχή, ήταν κάτι το οποίο προφανώς στη χρονική στιγμή εκείνη δεν ήταν εξοικειωμένη με το σιλίζουμα, με το ανακίνρα. Και πιθανώς στο μέλλον δίνουμε με τόση ευχέρεια πια το σιλίζουμα, που το δίνουμε πια από την πτέρυγα, πρωτού φτάσει στη ΜΕΘ, μπορεί και η πραγματική επίπτωση του συνδρόμου αυτού να μειωθεί της ουσίας. Το πρόβλημα με την ανοσοκαταστολή είναι ότι βασικά η γνώση, τουλάχιστον για το τοσιλίζουμα, με έχει παραχθεί σε περιβάλλοντα με λιγότερες νοσοκομειακές λοιμώξεις. Εμείς από τα μέσα της πανδημίας και μετά αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε το τοσιλίζουμα, αλλά πραγματικά που θαρρυνθήκαμε από αυτό που είδαμε στη συνέχεια με απίστευτα ποσοστά μικροβιεμιών και πνευμονιών, το οποίο ναι, θα μπορούσε να είναι και κατάρρευση του infection control, αλλά στο μυαλό μας συνδέθηκε η επιπλέον ανοσοκαταστολή σε αυτούς τους αρρώστους με περισσότερες λοιμώξεις μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και πολλές φορές αισθανόμαστε καλά όταν έχει κάνει όροφος ότι έχει κάνει, και οπότε φεύγει από εμάς η σκληρή απόφαση να ανοσοκαταστήλει τον άρρωστο. Ναι, είναι γεγονός ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η απόφαση της ΜΕΘ. Πολύ δύσκολη. Κατά πόσον αυτό το εμφογειταρικό είναι λοιμώδη σημή, είναι πολύ δύσκολο. Κάποιος άλλος... Ναι. Εγώ κύριε Πρεκατέ, θα συμφωνήσω ότι είναι λίγο φαύλος κύκλος από τον οποίο δεν ξέρεις πώς θα ξεφύγεις. Ανεξάρτητα το αν θα μπορούσε να βοηθηθεί με τους αναστολείς των Ιντερλευκινών πριν, όσοι έχουμε ζήσει έτσι σοβαρά αιμοφαγοκυταρικά και έχουμε ζήσει και την εμπειρία του να δίνουμε το ποσίδι για να τα αντιμετωπίσουμε, ξέρουμε ότι το πρόβλημα που δημιουργούν τα νοσοκατασταλτικά είναι μεγάλο όσον αφορά τις λοιμώξεις από κοινά στα οποία ακολουθούν στους ασθενείς αυτούς. Ειδικά για το ποσίδι που κάνει και η ίδια πανκυταροπενία και οδηγεί σε ουδετεροπενικά εμπείρετα και λοιμώξεις από κοινά. Και στο περιβάλλον της ΜΕΘ που βρισκόταν αυτός ο ασθενής, πράγματι, η πρόγνωσή του μπροστά στις λοιμώξεις που είχε να αντιμετωπίσει με την ανοσοκαταστολή, που ίσως έπρεπε να πάρει για να αντιμετωπίσει το υποκείμενο, ήταν μια πρόκληση που νομίζω ότι νιώθαμε ότι δεν θα μπορούσε ίσως να ανταποκριθεί, αν δεν έβγαινε ίσως από τους πρώτους κύκλους θεραπείας από όλη αυτή την κατάσταση. Ήταν έτσι, γραμμένη. Δεν νομίζω ότι πρέπει να σκέφτονται οι γιατροί ότι δεν έκαναν ό,τι έπρεπε. Έπρεπε να εξισορροπήσουν τους κινδύνους των θεραπείων που έπρεπε να δώσουν. Και εκ των υστέρων είναι καλά να κρίνουμε, αλλά στην πορεία τα δεν είναι τόσο εύκολα. Λέω, κάποια στιγμή πρέπει να μετρήσουμε από όλα αυτά τα περιστατικά που παρουσιάζονται όλα αυτά τα χρόνια ποια ήταν η θνητότητα αυτών των αρρώστων, για να ξέρουμε αν συνήθως ζουν ή αν συνήθως πέθαναν. Ναι, δίκιο έχει.